εγκαταστάσεων διακοπών ρεύματος, κατασχέσεων πρώτης κατοικίας κτλ. Τον Ιούλιο είναι να βγει σε πληστηριασμό άλλη μια πρώτη κατοικία, αυτή τη φορά στην Τούμπα, τετραμελούς οικογένειας. Ο γιος είναι συνάδελφός μας, μέρος του συνδικάτου μας. Με μακροχρόνια άνεργο πατέρα και μητέρα με χρόνια προβλήματα υγείας. Οι τράπεζες έχουν πουκώσει τα τελευταία χρόνια με επιδοτήσεις και απαλλαγές που τους έχουν χαρίσει όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν. Έχουν πάρει τώρα από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, σπαθέντας πάνω την φορολογία των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων. Και έχουν παράλληλα ξεσαλώσει με τις απολύσεις, τα κλεισίματα καταστημάτων, το πετσόκομα των μισθών και των δικαιωμάτων των υπαλλήλων τους. Και ειδικά τώρα, με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, έχουν δείξει άγριες διαθέσεις, βλέποντας ως φιλέτα τα σπίτια των λαϊκών οικογενειών που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα από την ακρίβεια, την ανεργία, την ανέχεια. Καμία οικογένεια δεν πρέπει να μείνει μόνη σε αυτή την βαρβαρότητα. Με τα σωματεία μας θα δώσουμε την απάντησή μας. Δεν θα επιτρέψουμε τα γεράκια των τραπεζών να πάρουν το σπίτι του συναδέλφου μας. Δεν θα χαρίσουμε τον μόχθο μιας ζωής στα φαντ που με τις πλάτες κυβερνήσεων ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους. Καλούμε κάθε συνάδελφο, κάθε εργαζόμενο και λαϊκό άνθρωπο να αντιταχθεί στον πληστηριασμό του σπιτιού και μέσα από το οργανωμένο κίνημα να παλέψει για να ακυρωθεί η κατάσχεση του σπιτιού. Καμία κατάσχεση πρώτης κατοικίας λαϊκής οικογένειας. Καμία διακοπή ρεύματος, θέρμανσης κτλ. Να διαγραφούν τα χρέη σε τράπεζες και πρώην δέκο των μακροχρόνια ανέργων. Να προστατευτεί το λαϊκό εισόδημα από την ακρίβεια. Κανένα